Έχουμε πολλά θέματα. Έχει φυσικά ανέβει πάρα πολύ στην ατζέντα το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης εκ των πραγμάτων, καθώς είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση, είναι πάρα πολλά τα θέματα και είναι βέβαια πολύ μεγάλος ο πληθυσμός που ανησυχεί για τα δικαιώματά του τα επόμενα χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ρωμανιάς, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, διαφωνεί με τους τρόπους που το χειρίζονται μέχρι τώρα όσοι επικοινωνούν με την Τρόικα. Έτσι, να μας τα πει ο ίδιος. Ο κύριος Ρωμανιάς, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρωμανιά. Καλό απόγευμα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρωμανιά, σήμερα το πρωί κάνατε μία δήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ, σύμφωνα με την οποία διαφωνείτε και μάλιστα λέτε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν καμία γνώση πάνω στην κοινωνική ασφάλιση οι άνθρωποι που διαπραγματεύονται τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης με τους εκπροσώπους των θεσμών. Δεν ξέρω σε ποιους βέβαια κατευθυνόταν αυτά τα καρφιά. Αν εννοείται τον κύριο Κατρούγκαλο, ναι. Όχι, τον μόνο που δεν μπορώ να υποθέσω είναι ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, όπως και ο προηγούμενος ο κύριος Στρατούλης έκανε και αυτός εξαιρετικά καλά τη δουλειά του. Άρα οι διαπραγματευτές... Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Άρα πρόκειται για τους διαπραγματευτές ανήκουν στο στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Ακούσε κάτι, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Ό,τι είπα το είπα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι κάνουμε τώρα και πώς μπορούμε να αποφύγουμε μερικές επώδυνες συνέπειες οι οποίες μπορεί να υπάρξουν. Σε ένα σημείο μόνο θέλω να επιμείνω, θέλω κύριε Ρωμανιά, αν μου επιτρέπετε. Λέτε ότι διαφωνείτε και ότι αυτή η άγνοιά τους όμως θεωρείτε ότι ήδη μας έχει κοστίσει ακριβά. Στην πορεία και στην εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Την ίδια ερώτηση μου κάνετε με άλλο τρόπο, έτσι. Θα μπορούσα να προσθέσω δύο πράγματα σε αυτό. Το ένα, δεν καταλογίζω ευθύνη στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, δεν μπορεί ο ίδιος να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Το ποιες συνέπειες είχε μέχρι τώρα και θα έχει από τώρα και πέρα η διαπραγμάτευση... Θα το δούμε το προσεχή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Εκεί θα μετρήσουμε συνέπειες πραγματικές. Διότι εκεί θα δοθεί η πραγματική μάχη. Τα βαριά χαρτιά της συνταξιοδότησης θα τα δούμε τότε. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα περνάμε σχεδόν ανώδυνα. Ναι. Το θέμα είναι... Με μοναδική ίσως εξαίρεση, τις λεγόμενες πρόωρες... Δηλαδή τις μειωμένες συνταξιοδοτήσεις και τα όρια ηλικίας. Ωραία. Εκεί φαίνεται ότι επιμένουν οι δανειστές να τα περάσουμε τώρα σαν προαπαιτούμενα. Από Σεπτέμβρη τι θα δούμε. Θα κοπούν οι επικουρικές. Σε ποιο ποσοστό θα πάνε κάτω. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα ταμεία. Επιμένετε εδώ από το ΣΚΑ, έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έρχονται εις βάρος των Ελλήνων συνταξιούχων μπορούν να αποσωβηθούν με άλλα μέτρα. Αφενός λέτε από τη μια ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται σωστά, δεν διαπραγματεύτηκε σωστά, ενδεχομένως να βγάζετε και μια πικρία γιατί δεν έχετε αναλάβει ένα ρόλο, να πείσετε εσείς τους δανειστές ότι παιδιά υπάρχει και αυτός ο δρόμος και από την άλλη δεν βλέπουμε ότι αυτά μέτρα είναι πολύ πιο κοντά. Ακούστε κάτι. Θέλω να πω το εξής. Εγώ αν αντιδρώ επειδή είμαι ο άμεσος δέχτης της κοινωνικής, θα έλεγα, αντίστασης και αντίρρησης. Και γνώστης. Εγώ είμαι υποχρεωμένος στο Υπουργείο. Και γι' αυτό αντιδράτε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και μόνο το γεγονός γιατί ασχολούμαι 40 χρόνια. Υποθέτω ότι αν δεν τα ήξερα δεν θα... Ακριβώς, αλλά πείτε μας. Μπορεί λοιπόν να ψηφίσετε ένα μέτρο, μπορεί να γίνεται μια συζήτηση, αλλά τις συνέπειες θα τις υποστώ εγώ όσο κάθομαι στο Υπουργείο. Γι' αυτό και εγώ δήλωσα εδώ και 20 μέρες περίπου ότι δεν θέλω να παραμείνω στο Υπουργείο. Έμεινα στο Υπουργείο για να βοηθήσω ώστε μέχρι τις 18 του μηνός να γίνει σωστά, να τελειώσει η συμφωνία, να υπογραφεί το μνημόνιο. Πάμε να γίνουμε πιο σαφείς, κύριε Ρωμανιά. Ποιες είναι οι συνέπειες που αναμένουν οι συνταξιούχοι μας σε περίπτωση που, όπως όλα δείχνουν και όπως μας λέτε εσείς, πάει άσχημα η διαπραγμάτευση στο κομμάτι αυτό. Τι περιμένουμε από Σεπτέμβριο, τι ζητούν
και πού μπορεί η ελληνική πλευρά να χρησιμοποιήσει είτε... άλλα εργαλεία διαπραγμάτευσης. Πείτε μας. Ένα, στις επικουρικές. Προσέξτε. Δεύτερον, στα όρια ηλικίας. Πείτε μας. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Σταθείτε. Σταθείτε. Στις επικουρικές θα πρέπει να θυμίσω το εξής. Με την νομοθεσία που υπήρχε, προβλεπόταν η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από την 1η του Γενάρη του 2015. Εμείς δεν την εφαρμόσαμε. Επομένως, οι συνταξιούχοι κέρδισαν αυτές τις μειώσεις. Τώρα, στο καινούργιο πακέτο που έχουμε, προβλέπεται ότι θα επανέλθει, δηλαδή θα παραμείνει η ρήτρα από τον Οκτώβριο και πέρα. Δηλαδή, μέχρι και το Σεπτέμβριο οι συνταξιούχοι κερδίσανε τη μείωση. Δεν έγινε μείωση. Εσείς ποια είναι... Και μάλιστα τώρα προβλέπεται στο πακέτο, θα σας πω, προβλέπεται στο πακέτο ότι αν μπορούμε να βρούμε ισοδύναμο, θα καταργηθεί τελικά τελείως η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Άρα δεν πέρασε η προσπάθεια την οποία κάναμε μέχρι τώρα, είχε ωφέλεια για τους συνταξιούχους, διότι δεν μειώθηκαν κατά τη ρήτρα οι επικουρικές συντάξεις. Και λέτε ότι υπάρχει ισοδύναμο το οποίο μπορεί να το παλέψετε, έτσι. Μπορεί να το παλέψει η κυβέρνηση. Αυτό μας λέει για το ΕΚΑΣ. Προβλέπει. Προσέξτε, πρώτον, επαναλαμβάνω, κερδίσαμε 9 μήνες που δεν υπάρχει ρήτρα. Και δεύτερον, προβλέπεται επίσης ότι αν βρούμε ισοδύναμο, δεν θα ισχύσει ούτε από τον Οκτώβριο. Ωραία. Ισοδύναμο μέχρι στιγμής δεν βρήκαμε. Αλλά είναι στο πακέτο, στη συζήτηση το θέμα. Κύριε Ρωμανιά, είπατε όμως ότι εσείς περιμένετε τα δύσκολα θα τα βρούμε μπροστά μας από το Σεπτέμβριο και μετά. Ποια είναι τα πιο δύσκολα? Και ποιος δεν τα περιμένει? Ναι. Θα σας πω αμέσως. Εσείς αυτά που φοβάστε ότι θα συμβούν και θα κληθείτε εσείς να διαχειριστείτε, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγο, ποια είναι? Προσέξτε, πρώτον δεν ξέρω αν εγώ θα είμαι τότε στο Υπουργείο για να τα διαχειριστώ. Έτσι, εγώ έχω θέσει στον εαυτό ξέρετε με ένα κάτι, όριο στις 18 όριο. Του μηνός να φύγω. Έτσι. Τώρα, το τι θα γίνει τότε, δηλαδή ποια είναι τα βαριά χαρτιά τα οποία περιμένουμε. Κοιτάξτε, το σύστημά μας είναι ελληματικό. Εγώ το λέω συγνώμη, με τις είπατε λίγο πριν, συγνώμη, είπατε λίγο πριν 18 του μηνός το παρέτηση είπε. Δική σας. Εγώ έχω πει ότι θα μείνω στο Υπουργείο κατόπιν παράκλησης μέχρι για να βοηθήσω να υπογραφεί η συμφωνία κανονικά 18 του μηνός. Από εκεί και πέρα δεν έχω λόγο να μείνω. Γιατί? Έτσι. Λοιπόν, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, ποια είναι τα βαριά χαρτιά. Κοιτάξτε, να σας πω μερικές επικεφαλίδες, μερικούς τίτλους, επικεφαλίδες. Πρώτον, το σύστημά μας δεν είναι βιώσιμο. Είναι ελληματικό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το καταστήσουμε βιώσιμο. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλο θέμα με τον ΟΓΑ, με τους αγρότες. Ουσιαστικά ζητούμε την κατάργηση του ΟΓΑ και την ενσωμάτωσή τους στον Οργανισμό Ελεύθερων Επαγγελματιών. Τρίτον, υπάρχει μεγάλο θέμα με τις ενοποιήσεις. Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί που έχουν τα ταμεία τους, που έχουν τα αποθεματικά τους, κινδυνεύουν να ενταχθούν στον ΟΑΕ και να χάσουν και τα ταμεία και τα αποθεματικά τους. Τέταρτον, μιλούμε για την ενοποίηση, την εναρμόνιση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των ταμείων σε εκείνες του ΙΚΑ. Θέλετε να συνεχίσω? Και με τα τέσσερα αυτά ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά όλα όσα περιγράφεται και έχετε και η συνέχεια. Ναι. Είναι πολύ βαριά. Κύριε Ρωμανιά, για κάτι άλλο όμως επανέρχομαι εγώ στη διαπραγμάτευση. Υπήρχε για παράδειγμα η πρόταση σήμερα το πρωί της κυρίας Μπακογιάννη ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης που βέβαια θα εξειδικεύεται ανά πεδίο το οποίο διαπραγματευόμαστε. Μάλιστα είχε και μια ιδέα ότι ποιοι είναι οι καλύτεροι, ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Ο κύριος Κουτρουμάνης, ας πούμε, στην κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας σε αυτό το θέμα, αλλά και αυτό να είναι πρακτική. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Δεν κατάλαβα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη να τεθεί επικεφαλής ο κύριος Κουτρουμάνης? Ναι, είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, η οποία τα μέλη της οποίας θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα. Στο θέμα, ας πούμε, ειδικά αν είπε να τεθεί επικεφαλής ο κύριος Κουτρουμάνης. Η κυρία Μπακογιάννη δεν ξέρει την πολιτεία του κυρίου Κουτρουμάνη από το 10 και μετά. Και θέλει να τεθεί και επικεφαλής της ομάδος ή να μπει και στην ομάδα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν την άκουσα την κυρία Μπακογιάννη. Σήμερα δεν μπορώ πρωί. Να έχω γνώμη για αυτά που είπε. Έτσι, ωραία. Το σχολιάσατε. Εντάξει, με γεια της και με χαρά της. Με γεια της και με χαρά της. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας μας έχει πίσω στην πλάτη του μια ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνέπεια και αυτά που λένε.
και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν συνέπεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτοί, όποιοι και αν είναι, που δεν έχουν συνέπεια, τι, ποιο δικαίωμα έχουν να μπουν σε μια ομάδα διαπραγμάτευση. Κύριε Ρωμανιά. Ένα αυτό. Και δύο. Ναι. Στο γενικό θέμα, αν είπε ότι πρέπει να τεθεί από όλα τα κόμματα κτλ. Δεν το καταλαβαίνω. Ένας που κυβερνά έχει και την ευθύνη. Τι θα πει η ομάδα διαπραγμάτευσης. Αν αυτός που κυβερνά, γιατί όταν κάνανε αυτή τη διαπραγμάτευση, ανοίξανε την ομάδα να μπουν κι άλλοι. Κύριε Ρωμανιά, δηλώσατε τώρα ότι 18 του μηνός εσείς εγκαταλείπετε τη θέση σας στο Υπουργείο. Θα ζητήσετε και από το κόμμα το οποίο σας στήριξε, στους ανεξάρτητους Έλληνες, να μην ψηφίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Ακούστε, εγώ έχω φύγει από τους ανεξάρτητους Έλληνες μετά τις ευρωεκλογές. Δεν ανήκω στους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχω αποχωρήσει, ήμουν υποψήφιος σε ευρωεκλογές. Θα ζητήσετε από φίλους σας. Θεωρώ ότι με αδικήσανε και έφυγα. Και δεν έχω καμία σχέση. Τι να ζητήσω. Άρα δεν ζητήσετε τίποτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας ο κύριος Ρωμανιάς. Πόσες μέρες ακόμα έχουμε με τον κύριο Ρωμανιά στο τιμόνι αυτό? Άλλες 14 μέρες.